Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Σας ευχαριστούμε γιατί σε μια δύσκολη μέρα που κάποιοι διάλεξαν τα τριήμερα και το καρνάβαλο. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε καταρχάς ένα πρόσωπο στο οποίο υποκλινόμαστε όλοι για το πνεύμα και για το πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που έχει υπασχίσει να κάνει την κοινωνία καλύτερη όλα αυτά τα χρόνια και είναι εξαιρετικά τιμητικό για τις εκδόσαμος, γιατί εκδώσαμε ένα εφόδιο ζωής. Γιατί το ασημόσπιτο είναι ένα εφόδιο ζωής για όλους μας. Με πολύ χαρά θα ακούσουμε αυτά που έχουν να πούν για τον Κώστα Καλαθά και το τιτάνιο έργο του, όχι μόνο το συγκεκριμένο, το γενικότερο έργο του, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκάντζος, ο κύριος Στάθης Σταυρόπουλος και ο κύριος Γιάννης Τριάντης, με αυτή τη σειρά περίπου είναι να μιλήσουν. Αλλά πριν απ' όλα, να καλέσω τον εκδότη, τον αδελφό μου, τον Γιώργο Χατζιακόπου, για να απολογηθεί εδώ. Σε απολογία. Γελάει ο κύριος Παπαϊθυμίου. Καλώς ήρθατε καταρχάς, καλημέρα. Κοιτάξτε, ο Κώστας Καλαθάς μπορεί να φύγουμε όλοι από αυτή τη ζωή. Αυτός θα μείνει στην ιστορία ως ο πιο πρωτοποριακός εκδότης. Οτιδήποτε έκανε, οτιδήποτε αρχίσει, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε απλώς εκδοτίσκοι μπροστά του. Λοιπόν, οτιδήποτε έκανε, οτιδήποτε έγραψε, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι μάλλον βιβλίο ζωής. Οπότε με ενδιαφέρον μεγάλο θα ακούσω από τους τρεις κολοσσούς που παρουσιάζουν, μιλάνε για το βιβλίο και τον Καλαθά. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κώστας Γκάντζος, είμαι φυσικός και έχω ετοιμάσει έτσι ένα μικρό κείμενο για τον Κώστα, αλλά οποιοδήποτε κείμενο και να ετοιμάσεις, ένας τέτοιος άνθρωπος έχει μια ιστορία από μόνος του, οπότε αυτό θα υπολείπεται αυτό που θέλω πραγματικά να πω. Πιστεύω πως πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει στο διάβα της ζωής τους να επηρεάσουν τόσο πολλούς. Ο Κώστας Καλαθάς, ξεκινώντας στα 16 του, πετώντας ένα αεροπλάνο, κατάφερε να είναι μια πηγή έμπνευσης πρώτα για τους φίλους του ως έφηβος και κατόπιν ως δημοσιογράφος για όλη τη σκεπτόμενη Ελλάδα. Μικρός ο τόπος, μεγάλα τα μυαλά σε αυτή τη χώρα. Αν κοιτάξουμε ιστορικά, έχουμε αρκετές ιδιοτροπίες σαν λαός. Αυτό που δεν στερούμαστε όμως είναι η φαντασία. Η πατέτα, η εξυπνάδα, η ιδιαιτερότητα του ελληνικού πνεύματος, όμως θέλει κάτι για να πάρει φωτιά, για να αρχίσει να δημιουργεί. Ο Κώστας για μένα και τη γωνιά μου ήταν ο φέρον αυτή την αρχική σπίθα της φωτιάς του Προμηθέα. Με ακούτε, okay. Ο Κώστας για μένα και την γενιά μου ήταν ο φέρον αυτής της αρχικής πίθας, λοιπόν, της φωτιάς του Προμηθέα. Δοκιμές σε μαγικές τεχνολογίες υπολογιστών, σε γρήγορα αυτοκίνητα, μύθους, που θα ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να δούμε, πτήσεις με σχεδόν όλους τους σύγχρονους τύπους αεροσκαφών και μια από αυτές στα 80.000 πόδια, ατενίζοντας το μαύρο του διαστημάτους. Το ασημόσπιτο μας περιγράφει αυτοβιογραφικά μια ζωή που στους περισσότερους από εμάς φαντάζει ένα παραμύθι.
Ένα όμορφο παραμύθι που όλοι εμείς δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε διαφορετικά παρά μόνο αν ένας που το είχε ζήσει μας το εξιστορούσε. Και το καταφέραμε τελικά. Μπορέσαμε να το ζήσουμε μαζί του. Και αυτό φτάνει και περισσεύει. Από τους λίγους που κατάφεραν να δημιουργήσουν τόσα πολλά σε τόσους πολλούς τομείς, ένας πολυμαθής επιστήμονας ο ίδιος κατάφερε να μαντέψει τον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων του 1967, να οργανώσει το ΦΑΕΘΑΝ το 2004, ενώ πριν ακόμη και από το Ray Kurzweil μας μίλησε μέσα από τα περιοδικά των τεχνικών εκδόσεων για το Singularity και την τεχνολογική ιδιομορφία. Σε αντίθεση με τους άλλους δύο τεχνικούς καλεσμένους εδώ σήμερα, γνώρισα τον Κώστα μόλις πριν από λίγα χρόνια. Δεν προέκυψα πως πολλά από αυτά που ασχολήθηκα στη ζωή μου επηρεάστηκαν από αυτόν και τα γραφόμενά του. Μιλήσαμε μαζί για τον πολιτισμό τύπου 1, τη κλίμακα κατάσταση, τη γενική μορφή τεχνητής νοημοσύνης, την εντροπία σάμενα και την πολυπλοκότητα κορμοκόρου, αλλά και για την Ελλάδα που ποτέ δεν υπήρξε. Χάνοντας τον πατέρα μου νωρίς, ο Κώστας έγινε ο νέος πατέρας μου τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πνευματικός. Ίσως θα έπρεπε να τον φωνάζω νονό, μια και μου φωνάζει με σχέδιά, ενώ εγώ βόζαμε τη Χίξ. Η γενιά μου και εγώ προσωπικά σε ευχαριστούμε θερμά και θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες. Γεια σας και από μένα. Δεν λέω καλησπέρα όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μετά τις 10 το πρωί. Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου, η χαρά και η τιμή να μιλήσω για τον Κώστα τον Καλαθά, έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλούργησε στις εκδόσεις, κυρίως ως δημοσιογράφος. Διότι ο Κώστας εξέδωσε μία σειρά τίτλων που άφησαν ιστορία στην Ελλάδα και κατέγραψαν την νεότερη ιστορία της χώρας, πολιτική και κοινωνική, αλλά κυρίως παρέμεινε και παραμένει ένας δημοσιογράφος. Δηλαδή ήταν το είδος των εκδοτών ο Κώστας που πλέον λείπει από τη χώρα με καταστροφικά αποτελέσματα. Για να μιλήσεις για τον Καλαθά πρέπει να φτιάξεις μια βιβλιοθήκη Αλεξανδρινή. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη γιατί το έργο του είναι τεράστιο και από πλευράς έκτασης και από πλευράς βάθους. Το βιβλίο αυτό που έχετε στα χέρια σας δεν παρουσιάζεται εύκολα, διαβάζεται όμως. Εκεί ο Καλαθάς αποκαλύπτει στις αφηγήσεις του πράγματα τα οποία μπορούσε κανείς να υποψιαστεί ότι συνθέτουν αυτόν τον άνθρωπο, αλλά όταν τα καταγράφει ο ίδιος γίνονται ένα αφήγημα το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία και έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Το παιδί που είδε τους εαμύθες μπροστά στα μάτια του σε μια ηλικία μικρή που είδε τους Εγγλέζους να βομβαρδίζουν τη γειτονιά του. Παρέμεινε σημαδεμένο από αυτά τα πράγματα και σε όλη τη διαδρομή του αυτό έχει τη λατίδα στο γεγονός ότι ο Καλαθάς ήταν πάντα υπεράνω δεξιάς και αριστεράς. Όχι πέρα, υπεράνω. Και το λέω αυτό εγώ που είμαι ένας κομμουνιστής. Ένα από τα πράγματα που με εγωίτευαν λοιπόν στον Καλαθά ήταν ότι μπορούσε η ανάγνωση των κειμένων του και η ανάγνωση των περιοδικών του να αφορά όλο το πολιτικό φάσμα, όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλους τους Έλληνες. Και λέω Έλληνες χωρίς καμία εθνοκεντρική πρόθεση, αλλά γιατί όπως είπε πρόσφατα ένας Γάλλος μουσικός που ζει στην Ελλάδα, οι Έλληνες κάτι έχουν στο κεφάλι τους που τους κάνει ιδιόμορφους και που εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό το ιδιόμορφο το εξέφρασε ο Καλαθάς όταν έβγαλε περιοδικό για το αυτοκίνητο που δεν αφορούσε μόνο στα μπουλόνια, αλλά έδωσε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο μέρος του πνευματικού κόσμου που τότε δημοσιογραφούσε να εκφραστεί. Έτσι έγινε και με μένα ένα βραδάκι. Θα την πω αυτή την ιστορία, παρότι είναι αυτοαναφορική, αλλά δείχνει το μέγεθός του. Ένα βραδάκι λοιπόν στα Νέα, ήμουν εκεί μόνο 3 χρόνια, έχοντας φύγει από το Ριζοσπάστη, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Κώστας ο Καλαθάς να μου ζητήσει να γράψω σε ένα section που είχε το περιοδικό τότε, που εξέφραζαν τις απόψεις τους διάφοροι άνθρωποι.
Εννοείται ότι θεώρησα ότι είναι κάποιο ρεμάνι που μου κάνει πλάκα, πιθανόν ο Τριάδης, που ήταν σε διαφορετική εφημερίδα τότε, στην Ελευθερία. Και όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μου κάνει κανείς πλάκα, αλλά ότι είναι ο Καβαθάς, αισθάνθηκα να φέρνει το παντελόνι μου από τη θέση μου. Ήταν για μένα όχι μεγάλη τιμή να με διαλέξει Μοιράκιο, καθώς ήμουν να γράφω, αλλά από το δεύτερο τέτοιος, αφού έγραψα στο πρώτο, μου έδωσε ένα δισέλιδο και έκανα μία στήλη, τον άνθρωπο που γελά, που ήταν ένας χώρος ελευθερίας. Και γι' αυτό ακριβώς είπα αυτή την ιστορία. Ο Καβαθάς ήταν αμύντορας της ελευθερίας και αυτό που έγραφα και κυριότατα αυτό που διάβαζα. Αυτό είναι μοναδικό πράγμα και νομίζω ότι είναι το κορυφαίο του επίτευγμα. Ότι μπορούσε δηλαδή και ο γραφιάς και ο αναγνώστης να αισθάνονται ότι η σχέση τους χαρακτηρίζεται από μία λέξη που έχει εκλείψει ή τίνει να εκλείψει, αλλά που κάποτε χαρακτήριζε τις μεγάλες πράξεις, την ετοιμότητα. Υπήρχε μία καθαρότητα σε αυτά που γράφαμε και στον τρόπο που μας διαβάζανε. Κανείς όταν διάβαζε ένα περιοδικό του Καβαθά δεν σκεφτόταν ότι τον έβαλε ο τάδε εκδότης ή ο τάδε μεγαλοπαράγοντας έβαλε τον εκδότη να πει στον δημοσιογράφο να γράψει. Αυτά τα οποία σήμερα κατακλείζουν και καταβαρατρώνουν το δημόσιο λόγο, τότε ήταν απλώς αδιανόητα. Και γιατί ήταν αδιανόητα? Διότι οι φορείς αυτής της διαδικασίας ήταν άνθρωποι που βαδίζανε με το σταυρό στο χέρι και με το σπαθί στο χέρι. Δηλαδή άνθρωποι πεντακάθαροι, και όπως έλεγε ο πατέρας του Καβαθά, και με αυτό θα κλείσω, πρόσεχε παιδάκι μου, το που κάνεις όσου να είναι άσπρο. Γεια σας. Λέγομαι Γιάννης Τριάντης, είμαι δημοσιογράφος συνταξιούχος. Θέλω να καλύψω ένα κενό που άφησε ο Χατζιακόβου, ο Γιώργος, και να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε συνολικά τους πάρα πολλούς πολιτικούς που είναι σήμερα μαζί μας, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης κτλ. Που ήρθαν να τιμήσουν τον Καβαθά. Το έκαναν σε όλη τους τη ζωή, το έκαναν και τώρα. Είπα ότι θα αποκτήσω χιούμορ μετά τα 60, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εκεί. Δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς. Πριν από κάποια χρόνια, ένας σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού είπε ότι όταν εμείς διαβάζαμε Διντερό και Ρουσό και Μάρξ και άλλους, κάτι άλλοι διάβαζαν τέσσερις τροχούς. Δυστυχώς ήμουν ένας από αυτούς που φοιτητής όν, αλλά και νωρίτερα, διάβαζα και τέσσερις τροχούς από μαθητής του γυμνασίου από το πρώτο τεύχος. Αλλά όπως είπε και ο Στάθης, αυτά είναι μια αυτοαναφορικότητα, ας το αφήσω για αργότερα. Όπως και οι προλαλήσαντες, θα πλέξω το εγκόμιο ενός ξεχωριστού ανθρώπου, του Κώστα Καβαθά. Ενός εξέχοντος της γραφής και των εκδόσεων, ενός πρωτοπόρου μιας συναρπαστικής προσωπικότητας, εκδότη μεταξύ άλλων του θρηλυκού περιοδικού Τέσσερι Στροχή, αλλά και πολλών ακόμη εξαιρετικών εντύπων. Αλήθεια, τι είναι αυτός ο Καβαθάς? Ένας δημοσιογράφος που έγραφε για αυτοκίνητα, ένας γραφιάς με επιχειρηματικό δαιμόνιο που κατάφερε να στήσει έναν πρωτοποριακό εκδοτικό κολοσσό, που επιτρέψτε μου τη σύγκριση, μόνο με το εγχείρημα της ελευθεροτυπίας θα μπορούσε να συγκριθεί. Και κακώς που κάποιες σκέψεις να εκδώσει και εφημερίδα όταν ήταν στα ύψη πια και η τροχή και το εκδοτικό συγκρότημα του Καβαθά, κακώς που δεν το επιχείρησε να κάνει μια εφημερίδα. Τέλος πάντων. Μήπως
αυτός ο Καλαθάς είναι ένας μανιακός της τεχνολογίας που έζησε και ζει στον περίπλιστο, στο περίπλιστο οικοδόμημα ενδιέτημα της τεχνολογίας και τέλος πάντων προστεί τα έργα και οι ενοβίες όχι μόνο από μας. Ναι, ήταν πρωτοπόρος ο Καλαθάς. Έστησε τους τροχούς ένα περιοδικό για αυτοκίνητα και το κατέστησε κορυφαίο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Ταυτόχρονα πολλά περιοδικά για το διάστημα, τα αεροπλάνα, τα κομπιούτερ, τη μουσική, το φαγητό, τα ταξίδια. Ενδεικτικώς ορισμένοι τίτλοι στεγαζόμενοι στις τεχνικές εκδόσεις, ραμ, πτήση, ήχος, αναλόγιο με το διάστημα, ταξιδεύοντας γεύση, όπως δηλούν κάποιοι από αυτούς τους τίτλους, μιλάμε για περιοδικά πρωτοποριακά στην εποχή τους. Η τέσσερη στροχή, η ναυαρχίδα του συγκροτήματος, είχαν επί δεκαετίες κορυφαία κυκλοφορία. Οι παθιασμένοι αναγνώστες δεν διάβαζαν μονάχα όπως οι βιβλιοστάτες για ζατολάστιτα, επιταχύνσεις, αγώνες κτλ. Ή την αγορά αυτοκινήτου μόνο. Η πειρατωμένη πένα του Καλαθά δεν άφηνε τίποτε όρθιο από αυτά που τον ενοχλούσαν και τον πλήγωνε ως πολίτη. Έδινε το στίγμα βαθιά φιλοσοφημένου και πολιτικού με την βαθιά έννοια του όρου περιοδικού και ας είχε αντικείμενο τα αυτοκίνητα και τους αγώνες. Προς επίρρωση του επιχειρήματος αυτού, οι τέσσερις στροφές φιλοξενούσαν σε κάθε τεύχος από ένα σημείο και μετά χρονικό ένα ένθετο με τίτλο «Αντίλογος», στο οποίο έγραφαν επιφανείς της διανόησης, καθώς και γνωστοί εφημεριδογράφοι. Ένα ετερόκλητο σύνολο από γραφιάδες με διαφορετικό πολιτικό πρόσημο και οπτική για τα πράγματα. Νίκος Δήμου, Βασίλης Βασιλικός, Γιώργο Κρονανικάκης, Κώστας Ζουράρης, Σαράντος Καργάτος, Μιχάλης Σοναρίτης, Θέμος Ανεσασιάδης, Ανδρέας Ρουμαλιώτης, Στάθης Σταυρόπουλος και η αφεντιά μου. Και αργότερα κι άλλοι, νομίζω η Ιδρέα Βιτάλη, ίσως ξεχνώ και κάποιοι, γιατί τα χρόνια κάτι καταλείπουν. Οι αναγνώστες ήξεραν φυσικά πως ό,τι γράφουν οι τροχοί είναι καραντί. Ούτε καλοπιάσματα στους εισαγωγείς αυτοκινήτων, ούτε χατήρια και πληρωμένα διαφημιστικά κόλπα. Στόπ εδώ για μια πραγματική ιστορία. Συνεργάτης των τροχών ο Νίκος Δήμου έγραψε αρνητική κριτική για ένα μοντέλο επιφανούς μάρκας. Τότε η επικεφαλής της αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τον Καλαθά στο γραφείο του, ζήτησαν να απολυθεί ο Δήμου και να αποκατασταθεί η αλήθεια σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο. Διαφορετικά θα έκοβαν τις διαφημίσεις από όλα τα περιοδικά των τεχνικών εκδόσεων. Φυσικά ο Καλαθάς τους διαολόστησε. Εννοείται ότι τα ίδια χαρακτηριστικά είχαν και τα υπόλοιπα περιοδικά του ομίλου. Τόλμη, ανεξαρτησία, εγκυρότητα, πρωτοτυπία και ξεχωριστό layout. Οι τεχνικές εκδόσεις μακροημέρευσαν, αλλά κάποια στιγμή λύγησαν. Ένα ασυγχώρητο επιχειρηματικό λάθος οδήγησε τον όμιλο, που είχε και τον εξαιρετικό ενηλευκό τον διαδρομό, σε ξένα χέρια. Πολύτυχη προσωπικότητα ο Κώστας δεν εξαντλούσε τη δραστηριότητά του στο γράψιμο και στις εκδόσεις. Έτρεχε στους αγώνες, πετούσε με πολεμικά αεροπλάνα και προπάντων είχε ιδέες, πρωτότυπες και πολύτιμες για τη χώρα. Μιλάμε για ένα ορυχείο ιδεών. Ενδεικτικά, να μην σας κουράσω. Πράσινο νησί. Ένα νησί του Αιγαίου να χρησιμοποιεί καθαρή ενέργεια και να λειτουργεί ως υπόδειγμα για τη μελλοντική προοπτική της χώρας. Πότε αυτό, τη δεκαετία του 80 παρακαλώ. Τότε που η λέξη πράσινο είχε σχέση μονάχα με τα πάρκα, τη φανέλα του Παναθηναϊκού και την τζόχα, άντε και με τα σήματα του Πασό, με το οποίο δεν έχει καμία σχέση ο Καλαθάς, ούτε και με κανένα πολιτικό κόμμα. Δεύτερο, Τεχνόπολης. Πρόταση για κέντρο εφαρμοσμένης τεχνολογίας στον Γκάζι. Φυσικά. Απορρίφθηκε με τεπέλο. Και απλώς έμεινε το όνομα Τεχνόπολης, το πήραν κάποιοι και είναι αυτό που είναι σήμερα. Τρίτο, Φαέφαλο.
αγώνιας αυτοκινήτων που κινούνται με ηλιακή ενέργεια. Υιοθετήθηκε και πραγματοποιήθηκε το 2004 στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά η πρόταση του Καβαθά είχε κι άλλες διαστάσεις οι οποίες εγκαταλείφθηκαν, όχι υπευθύνη. Τέταρτο. Παγκόσμιο συνέδριο καθαρών αυτοκινήτων στην Αθήνα με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου. Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η General Motors συμμετείχε με πρωτότυπο που χρησιμοποιούσε υδρογόνο. Δυστυχώς δεν συνεχίστηκε. Γιατί? Διότι κάποιοι προοδευτικοί καθηγητές αντέδρασαν λέγοντας ότι δεν πρέπει να μπαίνουν οι πολυεθνικές στα πανεπιστήμια. Ναι, η αφασική. Και τέλος, είναι κι άλλες, αλλά συνόψισε ενδυθικώς τις ιδέες του Καβαθά. Μόνο Ρέι πρότεινε να είναι επίγειο το τραμ στο κέντρο. Πρότεινε να μην είναι επίγειο το τραμ στο, αλλά υπέργειο. Μόνο Ρέι, δηλαδή στις λεωφόρους, Συγκρού, Κατεχάκη κτλ. Και να φτάνει έτσι μέχρι τον αύριο. Να μην σας κουράσω, τίτλος της ομιλίας αυτής είναι «Ένας εξωγήινος στην έρημο». Χαρακτηρίζω εξωγήινο τον Καβαθά, γιατί ερχόταν από άλλο πλανήτη, εισκομίζοντας προτάσεις και καλές ιδέες για το μέλλον της χώρας. Δυστυχώς, ελάχιστες υιοθετήθηκαν από τους αφέντες της συνεταίρας ερήμου. Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε την ευκαιρία να διαπιστώσετε ότι αυτά που είπαν και οι δύο ομιλητές και εγώ δεν απέχουν από την πραγματικότητα. Αξίζει τον κόπο αυτό το βιβλίο, έχει την ρέουσα χρουστή γραφή του Καβαθά, μια γοητευτική αφήγηση από έναν αιώνιο έφηβο που ανήκει ως παρουσία στα τιμαλφή της πατρίδος. Έστω κι αν αυτή η πατρίδα του φέρθηκε, όπως και σε πολλούς άλλους, σαν αδιάφορη μητριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος θα πιστέψουμε ότι ξελονάχει τους αδερφές αυτά που λέω. Κοιτάξτε, μπορώ να πω χιλιάδες πράγματα, δεν ξέρω αν έχετε όρεξη να ακούτε. Να ακούτε ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον, ένα βιβλίο που έδωσε μια κυρία που είχε ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον. Στη ζωή μου όλοι έγραφα γι' αυτό, έγραφα γι' αυτά. Ξέρετε για ποιο λόγο, πολύ απλό, ένα πολύ απλό λόγο. Όταν ήμουν 5 ετών μετά το βέβαιο στην Αφίλη, όλοι σταμάτησαν οι μάχες στην Αθήνα, ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος. Με πήρε και είχε φίλο τον διευθυντή του αστεροσκοπείου Αθηνών και με πήρε να βγάλει και να μου πήγε στο αστεροσκοπείο. Και μου βγάλε μια καρέκλα και μέσα να είδα και είδα τη σελήνη πρώτα και τους δαχτύλιους του κρόνου. Και από εκείνη τη στιγμή γύριζαν στο μυαλό μου εικόνες από άλλους κόσμους. Και το τι μπορεί να κάνει κανείς, αν βάλει στόχους. Οι τεχνικές εκδόσεις και τα περιοδικά που έβγαλε ήταν 22-23. Πολλά δεν ήταν. Καθένα από αυτά τα περιοδικά και ο Ενδερκό, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός, εξέπλαζαν τη δική μου αισθητική και τη δική μου άποψη για τις κοινωνίες που έπρεπε να έρθουν. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ τώρα που έχουμε γραφείο εδώ γίνεται και κάνεις μια διακοινωνία σου πέρασε. Σε ελάχιστες από τις προβλέψεις μου έπεσα έξω. Μπορεί και σε καμία, ξέρετε. Είπε προηγουμένως ο Κώστας, πώς γάζεσαι. Γιατί μιλάμε από τη μέρα που το γνωρίζεις. Και τα γνώρισα μέσα από το θέση του Δευτέρα. Οι συζητήσεις που κάνουμε είναι... Τώρα έχω φάει να κάνουμε ένα βιβλίο που να έχει τίτλο διάλογη. Κώστας Καβαθάς, Κώστας Γάνης. Επιπαντός επιστημού. Έχει χιούμορ, έχει πλάκα, έχει
τα πράγματα που λέμε είναι από πού και από πού αλλού. Τώρα να σας πω κάτι, το έχω πει στο φίλο μου το Σάρι και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το πάρετε συνεδρικής, γιατί δεν θέλω να μου παρεξηγήσετε. Έχω και τα μαύρα μου καλιά, είμαι στην εταιρική του Ιασό και είπα στον γιατρό ότι αν δεν με αφήσετε να φύγω, θα τη δείξω από το τέταρτο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάω, γιατί είναι η δεύτερη φορά που οργανώνω την παρουσίαση του Ιασό και δεν μπορώ να μην είμαι εκεί. Και η γιατρή μου έβαζε μια υπογραφή, με έκανε κάποιες συνέσεις και ήρθα. Το Στάφι, συζητάμε ώρες και μέρες για τις κοινωνίες που θέλουμε. Κάποια στιγμή νομίζω, αν θυμάμαι καλά, του λέω, εσύ τι το ξέρεις που είσαι παλαιοκομμουνιστής. Ξέρεις τι, ποιο είναι το όνειρό μου. Να υπάρχει μια απόψη, αυτή τη δική που θα πει κοινωνία, πραγματική όμως, όχι με νούμερα, όπου οι άξιοι θα προσφέρουν στο σύνολο και οι ανίκανοι προδότες, οι τενεκέρες, ξεγάνωτοι, τεπέλειες, δεν θα έχουν θέση μια κοινωνία τέτοια. Αν πεις με αυτή είναι η κοινωνία ουτοπική, okay. Και αυτά που έκανα εγώ στην Ελλάδα, ουτοπικά ήταν. Ήρθε μια στιγμή που από δικό μου λάθος έβαλα την εταιρεία στο χρηματιστήριο, γιατί τότε μπαίνανε όλες οι εταιρικές εταιρείες και μου λέγανε οι πάντες γύρω πρέπει και εμείς να πούμε, δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Ο τάδε μπήκε, ο τάδε μπήκε, ο αυτό και ο αυτό. Και έκανα τη μεγάλη βιταμάρα και μπήκα, έβαλα την εταιρεία στο χρηματιστήριο. Εκεί επέδραναν τα κοράκια και η οικονομική δολοφόνη και οδήγησαν τις τεχνικές εκδόσεις σε ένα γραμμό τον οποίο εγώ δεν ήξερα και δεν μπορούσα να προλάβω. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολύ γρήγορα. Όταν άρχισε να βυθίζεται το τοπίο, έβαλα μια πινακίδα έξω από τα γραφεία της οδού Ηλιοπόλεως 2-4. Τα πρώτα μας γραφεία ήταν στο πατρικό μου σπίτι στο Μέτσι, κοντά στο πρώτο γραφείο. Αλλά δεν φοράγαμε και κάναμε γραφεία στην Ηλιοπόλεως 2-4 στη μάντρα της Πυρκάδου. Ένα τεράστιο πύργο, 4.500 τετραγωνικό, 2.000 τετραγωνικά κάτω από τη γη και 2.500 πάνω. Και έβαλα ένα μεγάλο πανό που έλεγε «Ενοικιάζεται, διατίθεται», έτσι, λοιπόν. Και έρχονται από την κοινωνία της πληροφορίας, λέω ονόματα, και μου λένε «Κύριε Καβά, ενδιαφέρον», ο Μασίτης βέβαια, «ενδιαφέρονται να νοικιάσουν κτίριο». Πολύ ευχαρίστω, γιατί η ιδέα ήταν να νοικιάσω το κτίριο, να δίνω στις τράπεζες, οι οποίες όμπησαν και δεν άφησαν τίποτα όφη, να δίνω στις τράπεζες να ξεπληρώσω το χρέος, όχι της εταιρείας μου. Η εταιρεία μου ήταν όλα 36 χρόνια, 34 χρόνια, γιατί τα δύο κτίρια τελευταία κλονίστηκε, 34 χρόνια ήταν 3 άλφα στις τράπεζες. Θα το πω και αυτό εξηγεί ίσως την εικόνα ότι εντάξει, όχι εγώ, γεγονός. Η εταιρεία κέρδιζε από τότε από 250 έως 350 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Και αυτό από τις πωλήσεις των περιοχών. Η διαβίωση αργότερα. Πολύ αργά. Γιατί δεν πίστευε κανείς ότι ειδικά περιοδικά μπορεί να έχουν τόσο μεγάλη κυκλοφορία. 105.000 κιλά είναι η τέσσερα στοχή, 35.000 κιλά ο ήχος, 30.000 κιλά η πτήση. Όλα αυτά τα περιοδικά πήγαιναν κάπου σφαίρα πλέον. Και όταν κατέρευσε η εταιρεία, είπα να νοικιάσω το κτίριο για να σωθούν οι τίτλοι και να συνεχίσουμε να εκδίδουμε τα περιοδικά, να νοικιάσουμε ένα μικρό αδείο κάπου. Συμφωνήσαμε να την νοικιάσω το κτίριο προς 40.000 ευρώ το μήνα. Είναι τεράστιο, 4.500 ευρώ. Ένα μήνα μετά, κανείς δεν ήθελε να μου μιλήσει, πήρα τηλέφωνο τον Βασίλη, ρώτησα τι γίνεται, μου είπε ότι δεν με έφτιαχνε τίποτα. Λέω, θα συνέχω να μάθω και έμαθα και με πήρε να μου πει ότι
η κοινωνία της πληροφορίας δεν ενδιαφέρει. Η εταιρεία κατέρευσε, την αγόρασαν οικονομικοί δολοφόνοι που είχαν στήσει όλη την ιστορία, ευτυχώς, και νίκησαν το κτίριο των γραφείων μας 60.000 ευρώ τότε, είχε αλλάξει το νόμισμα, 60.000 ευρώ το μήνα, αντί 40.000 πληθυσμούς εγώ. Και έτσι πήγανε όλα χαμένα. Από εκείνη τη στιγμή πέθανε. Υποδείομαι ότι ζω και υπάρχω. Έπαθε και μια σειρά ιατρικών, είχα μια σειρά ιατρικών προβλημάτων που είχαν σχέση με τα νεύρα και τα νεύρα μου και διάφορα άλλα τέτοια. Και σήμερα έφυγα, σας είπα, από την εντατική του ιατρό και είμαι εδώ. Αυτό δεν το λέω για να πείτε μπράβο, τι φάρος και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απλώς σας λέω ότι δεν ήθελα να έρθετε εδώ και να μην είμαι εγώ. Γιατί ό,τι έγινε, ό,τι έγινε στη ζωή μου και το ακούω και τώρα στους ανθρώπους που ήρθαν εδώ, το οποίο σε εσάς. Δηλαδή, όταν έρχονται παιδιά με σύγχυες και μεγάλη συγχυγεία και λένε ό,τι έκανε στη ζωή μου, το έκανε επειδή διάβασα τα περιοδικά σας, ο ένας στον Άννη, ο άλλος στον Νίκο, ο άλλος στην Τύση και Διάσημα, ο άλλος στον Αναλόγιο, ο άλλος το ταξιδεύοντας, το πρώτο περιοδικό για τα ταξίδια, όπου γύριζα τον κόσμο και εγώ και φωτογράφιζα τα πάντα. Ακόμα και θυμάμαι ένα ρεπορτάζ που έκανα με τους Καλλίνδιους Ουγγαράδες. Πήγα στην Κάλλινο, γνωρίστηκα με τους Ουγγαράδες και τους είπα να πάω μαζί τους σε ψάδεμα στον Καλλίνο και μου χωρέσανε στο Λίγιο, με πήγανε κάτω και έχω φωτογραφία στο χώρο. Είχα μία Νίκολος 2, ξέρετε, στην κλίδα, υπορήχη από τα γραφική μηχανή. Θέλω να πω ότι έχω κάνει διάφορα τρελά πράγματα. Και επειδή πέταξα για πρώτη φορά μόνος, σόλο, ανεμότερο, στα 16 μου, σημαίνει ότι ξεκίνησα την εκπαίδευση στα 15. Και όταν τη δεκαετία του 50 έλεγε ένα παιδί εκείνης της εποχής, έλεγε στο σχολείο ή στους φίλους του, ότι πετάει μόνο του, ήταν σαν να της έλεγε ότι χτες πήγα στο πηγάκι. Ήταν το ίδιο. Το ίδιο βαρύ αυτό το πράγμα. Και όταν πετάμε ένα ανεμότερο, δεν είναι σημαντικό βέβαια, πετάμε σε παιδί το θέλει η ατμόσφαιρα και η γνώση. Δηλαδή σκέπτεσαι σαν βουλή και πετά σε βουλή. Δεν έχει. Για να μείνει σε πάνω πρέπει να πετά σε βουλή. Έτσι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν απογειώνει είναι να κοιτά που είναι η γλάρη και να πηγαίνει από κάτω μαζί του. Ή η IT. Όταν πετούσε στην Τρίπολη, στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, είχε άλλοι τους, οι οποίοι με κοιτάγανε πολλές φορές. Και ευτυχώς ο παιδί είχε κάνει στο πάνω. Αυτό το πράγμα οδήγησε στις τελικές εκδόσεις και στο όνειρο αυτό. Μετά προσπάθησε και θα κλείσω. Προσπάθησε να το φαέθον που ανέφερε και ο Γιάννης και ο Κώστας και ο Στάφης. Το φαέθον ήταν ένα event, όπως λένε, στα πλαίσια της πολιτιστικής ολυμπιάδας. Η πρόταση ήταν να έρχονται κάθε χρόνο, κάθε 4 χρόνια, ομάδες φοιτητών από τα πολυτεχνία και τα πανεπιστήμια από όλου του κόσμου. Προσέξτε τι σας λέω, γιατί νομίζω ότι όσοι δεν σπάσετε το τραπέζι μπροστά σας και ό,τι γίνει απάνω, θα πει ότι θα με συγχωρείτε ότι έχετε πρόβλημα. Θα έρχονται στην Αθήνα ομάδες φοιτητών με τους καθηγητές τους που έχουν κατασκευάσει και τρέξει τα ηλιακά κύματα. Και επειδή ο αγώνας κάθε 4 χρόνια ξεχνιέται, είχα πει να ξεκινάνε την Ολυμπιακή τεχνών και να τερματίζουν στην εκάστοτε Ολυμπιακή πόλη και για να μην, τα 4 χρόνια για να μην ξεχνιέται, να μην ξεχνιέται το
το γεγονός να γίνεται ο αγώνας στον εθνικό οργό της Πάρνησας. Να έρχονται δηλαδή 30 πολυτεχνία και πανεπιστήμια, 40 από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Αμερική, από παντού, από την Ιαπωνία, την Κίνα, γιατί αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Και να ξεκινάνε να κάνουν ανάβαση του εθνικού δρυμού της Πάρνησας με οχήματα zero emission vehicles, zero λέγονται, μηδενικών ρήπων ή near zero emission vehicles, σχεδόν μηδενικό. Το πρότεινα ήταν σαν να μιλούσα όχι σε τοίχο. Όχι σε τοίχο, ήταν σαν να μιλούσα σε, τι να σας πω, σε μια κολόνα της ΔΕΗ, δηλαδή περισσότερη πολιτική βάση έχει μια κολόνα της ΔΕΗ παρά τα άτομα αυτά τα περίεργα με τα κουστούμια και τις γραβάτες και τις ιδιαίτερες γραμματείς που είναι. Μείνετε ήσυχος, κύριε Καβαφάνη, μην ήσυχε καθόλου. Τα κάνουμε όλα και δεν έγινε ποτέ τίποτα. Σήμερα η Ελλάδα θα ήταν η υπαρχημόν ένα χώρα στο πλανήτη στον τομέα της έρευνας για τις εναλλακτικές πηγές ενέργεια. Ένα αυτό και άλλο ένα και τελειώνει. Εκτός αν θέλετε να με εξαντλήσετε για να μην πάω στο ίδιο σώμα. Πρότεινα, είχα πάει στη Μόσχα, στο αεροδρόμιο του τη μεγαλύτερη βάση της Σοβιετικής σπάλε ποτέ της Σοβιετικής Ένωσης, Ζουκόφσκι. 45 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα. Πήγα δύο φορές. Την πρώτη φορά πέταξα με ένα MiG-25, ένα βομβαρδιστικό 50 ετών και πήγαν σε ύψος 87.000 ετών. Διαρρέστη για το 3. Βλέπεις την καμπυλότητα του πλανήτη και το μαύρο τη διασύμβαση. Την επόμενη χρονιά ξαναπήγα, πέταξε ένα μίγκ 27, έκανα αυτό που λέγεται zero gravity, την μερική βαρύτητα πτήση και διάφορα άλλα τρελά. Και ήρθα στην Αθήνα και γνώρισα τον διευθυντή της ρωσικής NASA. Μέσω του Φίοντορ Γιουτσίνικη Γραμματικόπουλου, που είναι προσωπώντιος και ήταν κυβερνήτης του ISS, του Διεθνού Διαστημικού Σταθμού, τρεις φορές. Και συζητώντας ένα μεσημέρι, είπε ότι η Ρωσία έχει ένα φορέα, ένα Σογιούς, που δεν το ξέρει κανείς, μπορεί να ονομάσει το φορέα Αργό, με ελληνικά γράμματα, να λέει επάνω Αργό και να στείλει σε τροχιά στον ISS, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έναν Έλληνα κοσμοναύτη που να μην λέγεται κοσμοναύτης, αλλά αργοναύτης. Γύρισα ενθουσιασμένος, το είπα σε ένα φίλο μου που ήταν διευθυντής του γραφείου του τότε Πρωθυπουργού, θέλω να πω, ονόματα, ίσως καταλάβει. Και όταν πήγα και τον είδα στη Βουλή, στο γραφείο, μου κλείσε ένα ραντεβού που έκανε ένα σημείο ενημερωτικό. Μπαίνω μέσα και καθόταν στο γραφείο του, έκανε έτσι τα δαχτυλάκια του και μου λέει, κύριε Καπαθά, λέω μάλιστα κύριε Καπαθά, όταν πάτε εκεί επάνω, τι θα κάνετε. Ξέρετε, άναψε. Δηλαδή με τη θερμοκρασία του σώματός να αυξήθηκε 50 βαθμούς. Φούσκωσα. Παραλίγο να πω κάτι πολύ κακό, δηλαδή να... Αυτή που κάνω δεν είναι ξυλίκια. Αλλά δεν είπα, τίποτα έκανα αυτό. Πίσω σιγά σιγά, άνοιξε την πόρτα του αεροσκαφείου του και βγήκα έξω. Κάθιδρος. Και φυσικά δεν πηγαίνα σε Έλληνες αγορά της ζωμιακούς πάνω και δεν κηρύχθηκαν οι Ολυμπιακοί. Η ένταξη των Ολυμπιακών από εκεί. Μία τσάνης που λένε είναι μίλιο. Και παραπάνω. Είναι μίλιο. Τι πάντα που η Ελλάδα θα είχε Ολυμπιακούς αγώνες και η ένταξη θα ήταν από τον ISF.
Ποτέ. Λοιπόν, κάποια στιγμή τα χάσα όλα. Αυτό επηρέασε την υγεία μου πάρα πολύ, πολύ. Και επειδή είναι στις υγεία μου άλλα, και άλλα, άλλες προεκτάσεις και που έφτασα στο σημερινό, σημερινή κατάσταση που θα κάνω περίπου μισή ώρα για να πάω από εδώ μέχρι το ταξίδι που περιμένω. Αυτά έχω πια πολλά, αλλά ξέρω ότι θα σας κουράσω. Ένα τελευταίο. Σε όλους τους φίλους μου δίνω ρατσούκλο. Ούτε σε πέρα είμαι ο Κοκαλέγιος. Γιατί όποτε πήγαινα στην Ελλαδοδοτημία από την καθημερινή που εργαζόμουν, έκανα εξωτερικό δελτίο 25 χρόνια, δηλαδή από τις εκπαιδεύσεις, τα βράδυ. Πήγαινα στην Ελλαδοδοτημία και ήταν άδεια η εκπαιδεία και ψυχή μου, σαν μόνο ένα κανένας δύο διορθωτές, ήταν στο γραφείο και μπογιά της. Το ίδιο και ο Γιάννης, το ίδιο και ένας άλλος συνάδελφος, ο Ρημανιώτης, που είναι πια εδώ. Όχι πια, δεν είναι εδώ. Ζει ο άντρας. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Όχι. Γιατί είναι κίνδυνο να είναι εδώ. Στον Κώστα δεν έχω βρει ακόμα τίποτα. Όχι, ο Κώστας θα κοιτώσει μόνος. Εγώ είμαι ο... Το ψευδόνιμο είναι Μποζόν ντε Χίγκς. Έχω πάρει το Μποζόν ντε Χίγκς που έχω γυρίσει ανάποδα. Είμαι ο κύριος Μποζόν ντε Χίγκς. Ο Κώστας είναι ο κύριος Ντιράκ. Πολ Ντιράκ. Και έτσι μπορούμε να συνεννοούμε. Αυτά και πολλά άλλα. Εάν θέλει κάποιος από τους παρευρισκόμενους να πει κάποια ιστορία για τον κύριο Καβαθά ή μια προσωπική ή αν θέλει να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας. Το μικρόφωνο δεν δουλεύει. Αν με ρωτήσετε κάτι, πολύ πιο εύκολα να αντιδρώ, γιατί πού να θυμάμαι στα εκατομμύρια πράγματα που έχω κάνει. Από τερματισμού στα παλιά Ακρόπολα, αναβάσεις, έξοδοι από τον δρόμο με 130 ή 140 χιλιόμετρα σε παλιά αέρα, να μην ξέρεις τι είναι περιμένει. Μπροστά να φέρεις από τον δρόμο και λένε, να ακούς το σπάσιμο των καλαμιών και να μην ξέρεις αν κάτω είναι 800 μέτρα χαλάδρα ή να μην είναι κάτι για να σταματήσει. Μια φορά τέτοια. Καθάρσεις θα είναι. Καθάρσεις. Ή μια πτήση με ένα μαθητικό F-16 Block 52 πριν από μερικά χρόνια στην Κρήτη που κάναμε αυτό που λέγεται προσομοίωση αυτό που βλέπετε στο μάβελο, στο πιάνο. Χαμηλή πτήση από 50 έως 100 πόδια ανάμεσα στις χαράδες και στα δυνά. Όπου εκεί λες το Χριστό πολλά άλλα. Πραγματικά. Γιατί πηγαίνεις από τα σύν 9G στα μία 3. Όταν περνάς ένα μισή χαράδες και πρέπει να περάσεις ένα βουνό μπροστά σου, δεν το περνάς έτσι. Γυρίζεις ανάποδα και το περνάς έτσι. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να κάνεις και δύο αρνητικά. Δύο αρνητικά σημαίνει πεθαίνεις από συγχώρηση. Εννέα θετικά, αδειάζει η καρδιά σου. Πώς κατάφερα και βέβαιες. Τα, ακούω. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει καμία ερώτηση, θα πω εγώ μια ερώτηση στον κύριο Καβαθά. Υπάρχει, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καβαθά να μας πει τη γνώμη του, αν μπορεί να προβλέψει ποιο θα είναι το μέλλον του αυτοκινηστικού
στα επόμενα χρόνια, μια και εργούμε συνεχώς για τα ηλεκτρικά που θα κυριαρχήσουν και θα καταργηθούν όλα τα υπόλοιπα. Αν μπορείτε να μας κάνετε μια πρόκληση. Πολύ γρήγορα. Λόγω εμπειρίας. Τα φάξ, τα ξέρετε όλοι. Υπάρχει πιο εγκύθια μηχανή από το φάξ. Όπου ένας διευθυντής υπαγορεύει στον γραμματέα αυτά που θέλει να πει, αυτή τα γράφει σε έναν υπολογιστή, τα τυπώνει, τα βάζει σε μια μηχανή, τα στέλνει στον άλλον εκεί διευθυντή στην Ιαπωνία ή στην Κίνα ή στην Ευρώπη, στην Αμερική. Και τα παίρνει γραμματέας, ο γραμματέας, τα κάνει πάλι ψηφιακά και του τα στέλνει με email. Με email, το διανομή. Είναι σαν να ξύνει το αριστερό σου αυτή, περνώντας το δεξί σου και κάτω από το αριστερό σου πόδι. Πιο ηλίθια μηχανή δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και πιο ηλίθια μηχανή μεταφορά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε 1.400-1.500 κιλά μπαταρία μολύβου με σπάνιες γέρες που έχουν ξεκυλιάσει τον πλανήτη κυριολεκτικά για να πρασινίσει ο πλανήτης επειδή χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι. Ενώ βομβαρδίζονται χώρες ανηλαιώς, πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι από τον πόλεμο και από την μήνα. Λοιπόν, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μια πάτη. Αν θα έρθει κάποια μορφή μετακίνησης, γιατί η μετακίνηση δεν χρειάζεται πια. Έχετε η νεότερη από εσάς τη ζήσετε την εποχή. Δεν υπάρχει λόγος να πάτε κάπου. Θα στείλετε το πρόγραμμα μας. Όπου. Και θα συναντήσει το ολόγραμμα του ανθρώπου που θέλει να μιλήσει. Ή τα ολογράμματα του ιδιωτικού συμβουλίου κάποιε εταιρείε που θέλει να μιλήσει. Θα κάνετε ένα conference σε ψηφιακό χώρο. Για ποιο λόγο να μπορώ σε ένα Boeing 747 να καταδιαλύσω την ατμόσφαιρα με τις κουβές των ρήπων. Χιλιάδες αεροπλάνα κάθε μέρα. Εκατομμύρια αυτοκίνητα. Γιατί? Για να πάω να δω τη Γιάννη τον Κώστα στην Καλαμάτα. Πάω και πάω το βράδυ και τρώμε. Δεν χρειάζεται να πάμε. Πραγματικά κάνουμε και δίαιτα. Κάνουμε αυτό. Αυτά που δυστυχώς δεν τα δοθούν. Ακούσετε τις συζητήσεις. Φοβερές. Αυτή, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον. Και σε χώρες αντιληπτή μας, οι οποίες δεν έχουν καμία υποδομή έρευνα και εξέλιξη. Δεν πρέπει να γίνει σοβαρή έρευνα πουθενά. Πουθενά. Δηλαδή, ακούς ότι τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα παιδιά στην Ιαπωνία, τα σχολεία της Ιαπωνίας, κάνουν. Μαθαίνουν να γράψουν προχωρημένα προγράμματα για τους υπολογιστές τους. Ο γιος του Γιάννη που είναι του Βασίλη, που είναι φίλο την αναγνώση του δοχών που έχει ταξί, μου είπε ότι μια καθηγήτρια του ανέβασε σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σχόλιο που έλεγε να κάνουμε απεργία, να διαλύσουμε το σχολείο, να κάνουμε το σχολείο μπάχαλο για να καταλάβουμε τη δύναμή μας. Δεν ξέρω, ας δείτε, δεν είναι ίδιο κανένας, αλλά να κάνουμε το σχολείο μπάχαλο για να δείξω τη δύναμή μας. Πρέπει να πάσχω. Βαριά. Ωραία. Ολοκληρώστε το νεράκι, θα βάλουμε κι άλλο. Και μείνε εδώ στο φίλο μας. Θα βάλουμε κι άλλο. Αν δεν μείνω νερά, όχι στην κύριο. Όχι, εγώ θέλω να πω δύο λόγια αναγνώστης είναι από τα 12-13 αντροχών. Θέλω να πω δύο λόγια για το πώς αισθάνομαι ότι πώς βίωσα εκείνες τις αναγνώσεις εκείνα τα χρόνια και πώς αισθάνομαι σήμερα ότι τις θυμάμαι. Θυμάμαι ότι τότε παιδάκι γυμνασίου και μεταλλικιού ήταν δύσκολα κείμενα, ήταν σαφώς
Ήταν πολύ όμορφα τα θέματα των αυτοκινήτων και πολύ εγωιτευτικά. Το να διαβάσεις τον Αντίλογο ήταν όλα τα κείμενα. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Ιδιαίτερα ως Ράριστα. Καλώς Ράριστα ήταν κάτι το οποίο το διάβασα γιατί είχα την ψυχαναγκαστική υποχρέωση να διαβάσω όλα τα κείμενα που γράφονταν στον Αντίλογο. Αλλά θυμάμαι αυτό που είπε, νομίζω, ο κ. Σταυρόπουλος επί σου δημιουργούσε την εμπιστοσύνη ακόμα και σε εκείνη την ηλικία, ότι είναι κάτι που πρέπει να διαβάσεις. Είναι κάτι το οποίο όσο είναι δύσκολο, πρέπει να το διαβάσεις. Και βεβαίως, 40 χρόνια, 35 χρόνια μετά, αντιλαμβάνομαι γιατί το έκανα όλα εκείνα τα χρόνια. Θυμάμαι ένα συγκλονιστικό άρθρο, δάσκαλε, που νομίζω ίσως ήταν και τα πρώτα άρθρα που είχα διαβάσει. Μπορεί να είναι και το πρώτο που μετέφερε στα οστά του πατέρα σου με την Τεγράλη στη Σπάρτη, αν θυμάμαι καλά. Στον Πύργο. Στον Πύργο. Ένα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Είμαι μισός Πελοποννήσιος και εγώ από την καταγωγή μου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την περιγραφή, το κύριο συνέστημα το οποίο διάβαζα. Θυμάμαι ότι παιδάκι γυμνασίου και ηλικίου μας έφεραν με τον αδερφό μου, γονείς μου στην Αθήνα, εγώ καταγωγή από την Κοζάνη. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από το Άργος και κάναμε κάθε καλοκαίρι το ταξίδι στον Παφού στο Άργος, οπότε μένουμε πάντα 2-3 μέρες στην Αθήνα και έπαιρνα τις διευθύνσεις των αντιπροσωπιών των αυτοκινήτων και πήγαινα να δω τις Μαζεράτι κάπου στη Νέα Ερυθρέα. Δεν θυμάμαι στην συγκρούπια ήταν μεγάλη και είχα έρθει και στην Λιουπόλεως με το Δικότας τότε και σε ευχαριστώ που μου το είχες υπογράψει. Και θυμάμαι και ένα περιστατικό, δεν ξέρω πώς είχαμε πληροφορηθεί, ήμασταν πρώτοι λυκείου με έναν φίλο ο οποίος επίσης ήταν λάτρης των αυτοκινήτων και του Καβαθά και των Τροχών. Και είχαμε μάθει ότι θα έδινε μία ομιλία στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν 90-91-92, κάπου 5 χρόνια. Κάναμε βεβαίως την κοπάνα την κλασική από το Λίκιο, πήραμε το πρωινό το λεωφορείο, όταν ήρθε μέσα, ακούσαμε, βγάλαμε και μια πολύ ωραία φωτογραφία την οποία την έχω ακόμα και θα την στείλω στο Facebook. Στο Pilot. Στο Pilot, ναι, για το αρχείο. Και θα επαναλάβω αυτό το οποίο νομίζω το λένε όλοι, ας πούμε, ότι όταν με ρωτάνε ποιος είναι ο ήρωάς σου, λέω πατέρας μου, και το πατέρας μου είναι ο ήρωάς μου. Και η επόμενη ερώτηση είναι, εντάξει, κάποιος άλλος έχει το σχολείο σου και λέω Καπαθάς. Γιατί νομίζω ότι στη δικιά μας τη γενιά και νομίζω όσους είμαστε εδώ, ότι γίναμε έγινε από το σχολείο σου και από το Καπαθά στο αποτέλεσμα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά, για όλα αυτά και όλα αυτά. Έρχομαι να πάρω το νεράκι, αλλά είδα τώρα τον Αλέξανδρο Σονίτη, τον φίλο μου του συγγραφέα και δημιουργό της ανοιχτής τέχνης, που σίγουρα θέλει να πει κάτι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω τον Κώστα Καπαθά για την παρουσία του, γιατί τόσα χρόνια, γιατί διαβάζαμε τα περισσότερο τον ήχο και όλους τους τέσσερις τροχούς εδώ. Ορίστε. Ναι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και για την έκδοση του βιβλίου, το οποίο φαντάζομαι θα είναι συναρπαστικό, όπως ήταν και η ζωή του εκδοτική και η προσφορά του στην κοινωνία, σε αυτούς τους δύο τομείς τουλάχιστον, στα αυτοκίνητα και στο κομμάτι τραγουδιστικό, αν και έχουν μια διαφορά, γιατί υπεράσχιζε με πάθος και σθένος το ροκ, ενώ εγώ είμαι της λαϊκής σχολής, αλλά δεν πάμε να το σέβομαι βέβαια. Ναι. Χαίρετε. Αντικοινωνικός λίγο και εσωστρεφής, δεν είμαι για να μιλάω πολύ. Αναγκαστικά λίγο αναφορικός κι εγώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που όλα αυτά που ακούω εγώ τα έζησα από πρώτο χέρι. Δεν τα ακούω εκ των υστέρων. Και σε αυτή την ατάκα που λέει ότι έκανα στη ζωή μου το χρωστάω στον Καβαθά, χωρίς όμορφο, χωρίς να τα λέμε μπερδεμένα, έτσι είναι. Δηλαδή, εγώ αν έκανα αυτό που έκανα, ό,τι έγινα, ό,τι είμαι, όποιος είναι, δεν λέω κάτι. Αλλά τέλος πάντων, τα business ethics που λέμε, το να είμαι κύριος,
μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είμαι καλός σε κάτι, δεν είμαι... μπορεί να έχει αντίρρηση. Δεν θα βρείτε όμως κάποιον να πει στην επαγγελματική μου ζωή ότι κάτι δεν έκανα όπως πρέπει και κάποιον χορόιδεψα και φέρθηκα με πονηρία. Ήμουν πάντα κύριος. Αυτό είναι αυτό που έμαθα στις τεχνικές εκδόσεις. Και αυτό τελικά την πορεία μου, την κατεύθυνση προς την τεχνολογία. Τέλος πάντων, όλα αυτά, μιλώ πολλά. Αυτό που πρέπει, και ο λόγος που μιλάω, αν και ξαναλέω λίγο αντικειμενικός, είναι για να πιστοποιήσω αυτό το πρώτο χέρι. Να, ένας άνθρωπος που λέει απλά και ευθαρσώς ότι ό,τι είμαι στη ζωή μου, ό,τι έχω κάνει, έχω πάρει γραμμή και μαθήματα από τον Καβαθά. Θα θυμίσω μια λεπτομέρεια. Όταν είχε βγει τον Daihatsu Sirion τότε, καινούριο μοντέλο, και με χαρά η Daihatsu μας το είχε στείλει, στους τέσσερις τροχούς βάλαμε τίτλο Daihatsu Metrion. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς σήμερα. Σας το λέω και νομίζω ότι είναι τρολιά, ότι είχε κάποτε περιοδικό αυτοκινήτου και έγραψε τεστ αυτοκινήτου Daihatsu Metrion. Και όμως συνέβη, είχε στείλει. Τέλος πάντων, θυμόμαστε τι είχε γίνει, αλλά έτσι ήταν. Γράφαμε ό,τι θέλαμε, κάναμε ό,τι θέλαμε και δεν μας έλεγε κανένας, ναι, αλλά πρόσεξε το, γιατί από την Daihatsu παίρνουμε διαφήμιση. Όχι αυτό, γιατί αυτό είναι το γιο τεστ. Το γιο ήταν καλός πελάτης. Δεν υπήρχαν αυτά αυτή την εποχή. Και γι' αυτό και εγώ πια δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά πλέον. Εγώ έφυγα από τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια πριν και τώρα πια δεν μπορώ να την κάνω. Γιατί δεν έχω μάθει με τον σωστό τρόπο, με τον τρόπο που γινόταν τότε. Επίσης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για μία ώρα πτήσης με F16 για 9G. Αυτό δεν θα το έκανα στη ζωή μου. Ήταν μεγάλη τύχη και το χρωστάω μια ζωή όπως και πολλά άλλα πράγματα. Και τις φωτογραφίες στο μοντέλο που σου έχω το δείξει. Κάποτε, από και ένα τελευταίο πάλι αυτό αναφορικό, το 99, γράφω ένα κείμενο. Κάτι μου είχε τραβήξει την περιέργεια και γράφω ένα κειμενάκι και το στέλνω για τον αντίλογο και λέω αν το θέλετε μήπως το δημοσίευμα αυτό το μήνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, αλλά θυμάμαι ότι με φώναξε στο γραφείο του καμιά εβδομάδα μετά, μου λέει ένα σχολικό, μας μιλάει σε όλους τον πληθυντικό τότε, μου λέει ένα σχολικό, πήρα το κείμενο, εντάξει, λοιπόν, από τον επόμενο μήνα στις 22-23 κάθε μήνα να μου έρχεται ένα ίδιο, τόσες λέξεις, δύο φωτογραφίες, θα μου το δίνετε, να το προχωράμε, να το βάλουμε. Αυτό εντάξει, και έτσι μέσα στο δευτερόλεπτο ξαφνικά φτιάχτησα μια σελίδα στον αντίλογο που τότε μάλλον δεν είχα καταλάβει τι ήταν, πόσο μεγάλο ήταν. Δεν το κατάλαβα, το πέρασα έτσι. Θα σε διακόψω για να πω ότι ο Κώστας Δακατός είναι μηχανικός. Είχε γράψει πολλά κείμενα, ωραία κείμενα στους τροχούς. Ένα από αυτά που το θυμάμαι ακόμα, είχε υπολογίσει την ταχύτητα περιστροφής και τη στροφοδομή όταν γράφουμε τις μπάλες... Η μπίλια, ναι, μπράβο, στον αντίλογο, το είχα ξεχάσει. Η ταχύτητα της μπίλιας, ναι, δεν είναι δύσκολο. Είναι τόσο μηχανικό, δεν είναι δύσκολο. Πόσο χρόνο θέλει το σκυλό να πάει από εδώ μέχρι εκεί, τόσο. Πόση απόσταση είναι τόσο, πόσο είναι η περίμετρος της σφαίρας, τόσο. Ένας απλός υπολογισμός είναι, δεν είναι πολύ δύσκολο. Αλλά είχαμε την περιέργεια, αυτό που μαθαίνουμε τότε από τα βαθά, είχαμε την περιέργεια να ψάξουμε. Δηλαδή, δεν περνάμε αυτό μας έλεγε η εταιρεία, η εταιρεία είναι τόσο άλλα, έχει τέτοια ανάπτυξη. Ναι, μισό λεπτό, έχει ανάπτυξη με διπλά ψαλίδια, για να το δώσω δρομοστήρι. Γιατί το πρέσβη είπε ότι είχε ανάπτυξη με διπλά ψαλίδια, αλλά έφτανε στην πρώτη στροφή, ήταν έτσι και αυτό πήγαινε τα μούτρα έξω. Λέγαμε, πά στη θεωρία, για να το ψάξουμε. Αυτό είναι λοιπόν το παράδειγμα της μπίλιας και το στυλό, ότι είχαμε τη λογική να ψάξουμε στα αλήθεια μόνοι μας. Τι μας λένε, είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Να ξαναβρείτε σήμερα ένα παιδί που να σκέφτεται έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Κάπου, λίγο απορώ από εκεί, κάπου τους ψάχνει να βρίσκουμε μέσα στο άλλα. Το κρατήσω πολύ. Ευχαριστώ. 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 Και αφού πιάσαμε τα ευχαριστώ, και εγώ θέλω να πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Κώστα εδώ, ναι, ο Γιάννης. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Εντάξει, μετά από 90 χρόνια δημοσιογραφίας, φέτος, θέλω να πω ότι ξεκίνησα από τον Κώστα, τον ήχο, αρχισυντάχτης του ήχου, ξεκίνησα το 73, τέχνος 3, έτσι, Ιούνιος του 73. 75 γίνομαι αρχισυντάχτης, 76, 77 πάω φαντάρος, φεύγω, αλλά 75 πάω καθημερινή. Με πρόσκληση του Κώστα, του Πίτου του Κωνσταντέλη, του Δημήτρου Κωνσταντάρα. Εξωτερικό δελτίο. Με την Ελένη την Πλάκου. Με την Ελένη την Πλάκου, πολύ σωστά. Και το μήνυμα του Παναγιώτη. Και το μήνυμα του Παναγιώτη. Χρυσές εποχές. Ολόκληρος.
ολόχασες, έτσι, προς πλάτη μου, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί ακούμε και λέμε, πέρα από τις ευκαιρίες που μου έδωσε και ουσιαστικά άλλαξα δουλειά, έχω σπουδάσει ηλεκτρονικός, μηχανικός και έγινα δημοσιογράφος. Η σχολή Καβαθά ήταν το ένα, που, το βασικό, ας πούμε, για αυτή την αλλαγή, την τεράστια αλλαγή πορείας, ας πούμε. Και ο Γιάννης ήρθε μετά στην Καθημερινή, ήμασταν μαζί της. Λοιπόν, προελευθερολογία, ναι, Γιάννη, προ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, που είναι και προσωπικό παράδειγμα. Αυτό που έλεγε ότι έδινε το δείγμα των τόνων ότι έτσι πρέπει να φέρεσαι. Ήταν το 76, αν θυμάμαι, ή λίγους μήνες, κάποιους μήνες μετά που είχα έρθει στην εφημερίδα. Και γινόταν εξόδια, τρομερά εξόδια, δακρυγόνα πράγματα, και τότε εγώ έμενα προς το Βουδί και δεν υπήρχε συγκοινωνία που γινόταν εξόδια. Το κόστο με τα πόδια. Φτάνω μέχρι τον Άγιο Διονύση στη Σκουφά και παίρνω τηλέφωνο από τον περίπτερο. Δεν είχαμε κινητά. Παίρνω τηλέφωνο από τον περίπτερο και λέω: Κώστα, δεν μπορώ, κλαίγοντας εγώ. Και μου λες: Ναι, αλλά εδώ δεν μπορώ να έρθω. Και μου απαντάς: Σηκώνεις εσύ το τηλέφωνο και μου απαντάς: Ναι, αλλά εδώ έχουμε δουλειά. Και μου το κλείνεις. Και εγώ κλαίγοντας, παραπατώντας όπως μπορούσα, πήγα και δούλευα. Αυτό ήταν. Κάτι μου έμεινε αυτό. Πώς πρέπει να φέρεσαι. Και ποιο είναι το καθήκον. Εδώ έχουμε δουλειά. Όπως δουλειά είχαμε και στο σεισμό που έπεφταν έτσι, έτσι με βρήκε μέσα, και τον άλλο σεισμό κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η δουλειά. Πρέπει να δουλέψουμε. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Ευχαριστώ. Ήταν η δημοσιογραφία. Ήταν η δημοσιογραφία, έχει δίκιο. Ναι. Ευχαριστώ. Ποτέ αναγνώστρια τακτική, λόγω του ότι σαν γυναίκα δεν είχα τόσο ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα. Όμως ο γιος μου ήταν ο μόνιμος αναγνώστης και εξ αυτού και εγώ διάβαζα βεβαίως τους τέσσερις τρόπους. Σήμερα όμως, καθώς άκουγα κύριε Καβαθά εσάς και τους ανθρώπους που με τον δικό σας τρόπο εμπνεύσατε, μου ήρθαν στο μυαλό μου τα λόγια του Ηράκλειτου, συγγνώμη, του Πλούταρχου, που είπε κάτι εκπληκτικό. Το μυαλό μας, λέει, δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει από γνώσεις, αλλά μία φωτιά που πρέπει να ανάψει. Θεωρώ ότι εσείς με το δικό σας παράδειγμα εμπνεύσατε τους αναγνώστες σας να μην είναι παθητικοί αναγνώστες, άνθρωποι που απλώς διάβαζαν κάποια ωραία θέματα. Τους εμπνεύσατε να γίνετε εσείς το παράδειγμά τους και να δραστηριοποιηθούν και να φτιάξουν ένα πρότυπο ζωής σύμφωνα με αυτό που τους υποδείξατε. Θεωρώ λοιπόν ότι τους κάνατε να ανάψουν μια φωτιά μέσα τους. Την είχατε εσείς και τη μεταδώσατε. Ναι, συγχαρητήρια, ναι. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Και εγώ την φωτιά που την πήρα από συνεδρίου. Δάσκαλε. Ναι. Το ότι αυτό το δεξιά σου, τελείως δεξιά σου, που δεν σ' αρέσει, δεν πήρα. Λοιπόν, το πείσμα του και η δύναμη του, το ότι είναι εδώ σήμερα, είναι σαν να πέταξε ένα F-35 στη στρατόσφαιρα. Ο λάκκος δεν ανοίγει, όποτε θες εσύ. Του έχω πει να κάνει. Έτσι. Ναι, να το αφήσω. Καλά το αφήνω. Μίλησε για πρόσωπο όμως. Ο φίλος είναι ο Χρήστος. Είναι ο οδοντογιατρός. Το παρατσούκλι του είναι τα νέα τα νέα. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Τανάλιας όμως είναι όντως, θα πεις κάτι στάχνει να τελειώσουμε λίγο, γιατί ναι. Έχουμε και μερικές υπογραφές ακόμη. Καταρχάς, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Να σου πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί είπες ότι ήρθες από την Ελλαδική, αλλά νομίζω ότι μας πρόσφερε στην ωραιότερη θεραπεία που είχαμε. Και στο οφείλουμε όλοι φακελάκι, αν και είναι προσβλητικό να το λέω αυτό, στο πιο ανιδιοτελή άνθρωπο τα τελευταία 80 χρόνια στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή κι εγώ παντρεύτηκα. Και η γυναίκα μου με γνώρισε με τους συγγενείς μου, τους εξαρχιστίας, τους καινούργιους που αποδείχθηκαν και περίλαμπροι άνθρωποι. Ανάμεσά τους και ένας φίλος
που έγινε φίλος αλλά εξάδελφος τότε, ο Σοκράτης. Η εντύπωσή του, του Σοκράτη από μένα, είναι ότι δούλευα στον Καβατά. Τι σκητσογράφος, τι ονατάλα. Είναι σαν αυτό που έλεγε για επίγραμμά του ο Εσχύλος, καμία αναλογία, ότι μέσα στον στρατιωτών τες τάξεις το σωρό, πολέμησα κι εγώ τον Δάντη και τον Αρταφέλη. Έγραφα δηλαδή στους τέσσερις τροχούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κλείνοντας όλες τις που ήρθατε. Θα την πάρω μαζί μου την ημέρα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από, από διάφορες ασθενείς, για τις οποίες δεν έφταιγα εγώ. Η τελευταία, η κακή, ήταν ενδόνως από μια και λίμωξη. Πολύ άγρια, ήταν 3% επιβίωση. Και γι' αυτό είμαι και επανήλθε την Πέμπτη το βράδυ. Μπερνάει προχθές. Ενώ είχε. Δηλαδή θα πεθάνω από σπόντα. Εκτός αν δεν πεθάνω. Πότε? Εντάξει, εγώ πιστεύω και έχω γράψει και 40 χρόνια έχω γράψει ότι ο θάνατος είναι ένα γελίο που μπαίνει πολλά. Και αν θέλετε κάποια άλλη φορά, καλέστε με, αν έχετε και μίσκι και τέτοια, να σας πω γιατί. Εμένα και το επενδύεις λοιπόν με τον Σολάκο. Εσύ φοβάζεις τη σκιά σου. Λοιπόν, θα το κάνουμε βράδυ αυτό, με το Λουίς. Πολύ ευχαρίστω. Να κάνουμε μία βραδιά για τις κοινωνίες που έχουμε. Και να καλέσουμε για κανένα δυο άλλους με τον τρόπο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν μιλάει για τα πράγματα στην χώρα μας. Ή μιλάνε ελάχιστοι. Άρα ο Ερμός να ετοιμαστεί για το επόμενο. Τα οποία υπάρχουν εκεί. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα, τον Γιάννη και τον Στάφη, τον Κώστα του Κωνσταντίνου και κυρίως τον κύριο Καβαθά, ο οποίος υπέγραψε αρκετά βιβλία. Πιστεύω ότι στο λίγα ακόμη, αν μπορεί.